Καλημέρα σας. Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι εδώ μαζί σας σήμερα σε αυτή τη συζήτηση για την κυκλική οικονομία. Όπως όλοι ξέρουμε και ειδικά οι παρευρισκόμενοι, η βιωσιμότητα δεν είναι πολυτέλεια αλλά προϋπόθεση για την πορεία μας στο μέλλον. Ιδιαίτερα τη στιγμή που η πανδημία έχει προκαλέσει σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα. Υπάρχει βέβαια και η θετική πλευρά, αυτό που ανέφερε μόλις πριν ο Πίτερ για την ευκαιρία. Μία ευκαιρία που μας δίνει η πανδημία για μία πράσινη ανάκαμψη, διευκολύνοντας τη μετάβαση σε μία κλιματικά ουδέτερη οικονομία, την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, τη δημιουργία ανθεκτικών υποδομών και φυσικά την κυκλική οικονομία, το θέμα μας σήμερα. Για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την κλιματική κρίση και να πετύχουμε τις απαιτούμενες μειώσεις των αερίων του θερμοκηπίου, χρειάζεται να πετύχουμε και την αλλαγή της συμπεριφοράς μας, την προσαρμογή των συνηθειών μας, την προσαρμογή του τρόπου ζωής μας, των διατροφικών συνηθειών, των καταναλωτικών συνηθειών. Συνήθειες και αλλαγές που θα πρέπει να περάσουν και στην αγορά των αγαθών, τόσο από τη μεριά της ζήτησης όσο και από τη μεριά της προσφοράς. Γιατί τελικά χρειάζεται να προσαρμόσουμε όλο το μοντέλο διαβίωσης, να το αλλάξουμε και να γίνει βιώσιμο. Ενώ παράλληλα να διασφαλίσουμε μια αηφόρο χρήση στους φυσικούς πόρους, μέσα από την κυκλική οικονομία, τη βιώσιμη κατανάλωση, την προώθηση της επισκευής και της επαναχρησιμοποίησης των πόρων και των προϊόντων. Αυτό το διάστημα η πανδημία επίσης ανέδειξε κρίσιμες και εγγενείς αδυναμίες του τρόπου διαβίωσης, καθώς εφοδιαστικές αλυσίδες και αξιακές αλυσίδες διαταράχθηκαν. Επιχειρήσεις και βιομηχανίες έχουν πληγεί. Η μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία με τοπικό πρόσημο θα περιορίσει τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, θα δώσει όθηση στην οικονομική ανάπτυξη και θα δημιουργήσει και νέες θέσεις εργασίας. Οι αρχές της κυκλικής οικονομίας και της βιωσιμότητας θα πρέπει βεβαίως να εφαρμοστούν σε όλα τα στάδια μιας αλυσίδας, από το στάδιο του σχεδιασμού και της παραγωγής μέχρι τον καταναλωτή και τον τρόπο χρήσης των προϊόντων. Κυκλική οικονομία, όπως συζητήσαμε και νωρίτερα, σημαίνει ότι η αξία των προϊόντων, των υλικών και των πόρων παραμένει στην οικονομία όσο το δυνατόν περισσότερο, ενώ η παραγωγή αποβλήτων περιορίζεται στο ελάχιστο. Το μοντέλο λοιπόν της γραμμικής οικονομίας που επικρατεί σήμερα, από την λήψη των πόρων, την κατασκευή, την απόρριψη και στο οποίο βασίζονται οι περισσότερες ανεπτυγμένες οικονομίες από τη βιομηχανική επανάσταση και έπειτα, δεν είναι βιώσιμο. Και έτσι όπως κυκλικά λειτουργεί η φύση, έτσι κυκλικά θα πρέπει και εμείς να προσαρμόσουμε τη λειτουργία των επιχειρήσεων ώστε να γίνει αηφορική και να υιοθετήσουμε νέα πρότυπα κυκλικής οικονομίας. Αυτό βέβαια, αυτή η μετάβαση απαιτεί παρεμβάσεις. Παρεμβάσεις τόσο από την πλευρά της προσφοράς, όπως ο εναρμονισμένος σχεδιασμός των προϊόντων, όσο και από την πλευρά της ζήτησης, μέσω των διαφορετικών καταναλωτικών και διατροφικών προτύπων, όπως ανέφερα νωρίτερα. Αποτελεσματικότερη φυσικά διαχείριση των αποβλήτων, όπως θα ακούσουμε και αργότερα, με κατάλληλα οικονομικά κίνητρα και φυσικά συμμετοχή της κοινωνίας. Πέρα όμως από τις παρεμβάσεις και τις ρυθμίσεις που μπορούν να γίνουν σε επίπεδο πολιτικής, χρειάζεται να αξιοποιήσουμε και διάφορα άλλα εργαλεία, όπως για παράδειγμα τις ήπιες οθήσεις, που μπορούν να ενθαρρύνουν και να οθήσουν τους καταναλωτές στην αλλαγή συνηθειών και τη λήψη περιβαλλοντικά ορθότερων αποφάσεων. Αυτές οι αποφάσεις μπορούν να δημιουργήσουν μικρές αλλά ουσιαστικές αλλαγές και μέσα από τις οικονομίες κλίμακας να έχουν μεγάλη επίδραση. Και τα συμπεριφορικά οικονομικά μας έχουν ήδη εξηγήσει τη σημαντική αυτή επίδραση που μπορούν να έχουν αυτές οι αποφάσεις και πώς μπορούμε όλα αυτά τα εργαλεία να τα αξιοποιήσουμε μέσα από τη σωστή παρουσίαση επιλογών, συχνά χωρίς επιπλέον κόστος ή ανάγκη για άλλα οικονομικά κίνητρα. Όπως πολλοί ίσως γνωρίζετε, η Τράπεζα της Ελλάδος είναι μία από τις πρώτες, αν όχι η πρώτη κεντρική τράπεζα παγκοσμίως, που ασχολήθηκε και ασχολείται συστηματικά με θέματα βιωσιμότητας και κυρίως με τα θέματα κλιματικής αλλαγής. Από το 2009, οπότε και συστήθηκε η Επιτροπή Μελέτης Επιπτώσεων Κλιματικής Αλλαγής, συνεχίζουμε να συμβάλλουμε με την έρευνα και τις δράσεις μας στο ζήτημα αυτό της αλλαγής του κλίματος. Και φέτος, το 2021, συστάθηκε στην Τράπεζα και το Κέντρο Κλιματικής Αλλαγής και Βιωσιμότητας ως επισφράγηση της σημασίας που δίνουμε στα θέματα αυτά. Σήμερα, 1,5 χρόνο μετά την επίσημη ανακήρυξη της πανδημίας, χρειάζεται να ενταθεί προσπάθεια προς τη βιώσιμη ανάπτυξη. Γίνονται πολλά σημαντικά βήματα. Μόλις λίγο πριν ο Πίτερ ανέφερε πόσο μικρό είναι το μέρος της παγκόσμιας χρηματοδότησης που δαπανάται προς μια κατεύθυνση πράσινης ανάπτυξης και κυκλικής οικονομίας. Έχουμε αυτή τη στιγμή μια μοναδική ευκαιρία να θέσουμε τις χώρες σε βιώσιμες τροχές, δημιουργώντας οικονομικές ευκαιρίες, μειώνοντας τη φτώχεια και τις ανισότητες και βελτιώνοντας την υγεία του πλανήτη. Σας ευχαριστώ.